Χαίρετε κύριε. Πώς είστε? Εσείς πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε αύριο την αναμέτρηση για το πρωτάθλημα. Η πρεμιέρα επί της ΑΕΚ, μια και αναβλήθηκε το προηγούμενο παιχνίδι με το Πανετολικό εντός. Με το Πανσεραϊκό. Οπότε περιμένουμε και μια έτσι πολύ διαφορετική ΑΕΚ από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα στα τρία πρώτα αυτά επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει. Με την Dynamo Zagreb και με την Adverb. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μετρήσει με τον Πανσεραϊκό. Έχει αποκτήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα έχουμε και ένα εκδεδομένο rotation από τον Ματίας Αλμέιδα, όπως αντιλαμβάνονται όλοι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει να κάνει και πόσες αλλαγές ο Αργεντινός τεχνικός. Σίγουρα θα διατηρηθεί νομίζω στο δεξιάκρο την παίχτος, αν δούμε τον Αντώνια που θα συνιστά λίγο έκπληξη. Μάλλον έχει ένα προβάδισμα να ξεκινήσει και ο Θανασιάδης κάτω τα δοκάρια γιατί θα πρέπει να εξεπέρασει το 100% της ενοχλής του Τάνκοβιτς. Και νομίζω ότι ίσως να προστατευτεί εν όψη της αναμέτρησης με τους Βέλγους. Οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε μόνο νέα πρόσωπα. Ακόμα και 9 δηλαδή. Αν κάτι τέτοιο συμβεί θα σημαίνει ότι θα μπουν κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ρόξον με τον Μίτογλου, θα πάει αριστερά ο Μοχαμάντι. Στα χαφ θα έχουμε το Γαλανόπουλο με τον ίσως με τον Μάνταλο, να πάει δεξιά για παράδειγμα ο Ελίασον, αριστερά ο Πισάρο, και να ξεκινήσει ο Φανφέρ στην κορφή της επίθεσης, έχοντας από πίσω του είτε τον Ζήνη είτε τον Πισάρο, αν πάει αριστερά ο Ζήνη. Έχει πράγματα να βάλει, απλά δεν ξέρουμε, ξέρεις, πόσο μεγάλο θα το κάνει. Γιατί μπορεί και να απλά να μοιράσει και από ένα ημίχρονο κάποιες θέσεις. Ξέρεις, να πάει δηλαδή να ξεκινήσει τον Σιμάνσκι για παράδειγμα στα χαφ μαζί με τον Γαλανόπουλο και να πάει αριστερά τον Πιζάρο και πίσω από τον θετικό τον Μάνταλο, και μετά να βγάλει τον Σιμάνσκι και να βάλει τον Γιόνσον δίπλα στον Γαλανόπουλο. Έχει πράγματα και μπορεί να κάνει και να μοιράσει θέσεις από ένα ημίχρονο ή κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα τέλος πάντων στο δεύτερο ημίχρονο να δώσει σε παίχτες που θα παίξουν για με την Adverb. Περιμένουμε να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος όπως και καταλαβαίνεις και εσύ είναι πολύ δύσκολο να κάνει και πολλές δοκιμές. Η ομάδα γύρισε την Τετάρτη, έκανε μια προπόνηση την Τετάρτη το απόγευμα χαλαρή και την Πέμπτη. Θα δούμε σήμερα μήπως δοκιμάσει κάτι ουσιαστικό και αύριο έχει μάτς. Ναι. Είναι αυτή η περίοδο που γενικά οι προπονητές των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη δεν είναι εύκολο να κάνουν δοκιμές, ναι, μαζεμένες. Το καλό, γιατί για κάποιες ομάδες τα δύο μάτς τα ευρωπαϊκά γίνονται ανάμεσα σε 6 μέρες. Το καλό για την ΑΕΚ ότι γίνονται ανάμεσα σε 8 μέρες. Ναι. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι και από αύριο, μόλις τελειώσει το μάτς, έχει μπροστά της. Ναι, και εκεί Δευτέρα Τρίτη να προετοιμαστεί για το παιχνίδι. Ναι, ναι. Της Τετάρτης με την Adverb. Είναι το. Πώς θα το πω. Το μόνο μάτς στην Ευρώπη που θα παίξει όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη. Διότι στα προηγούμενα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα λόγω της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη, έπρεπε να μαζευτούν πολλοί ημερομηνίες. Ναι. Υποχρεώθηκε να παίξει πάρα πολύ κοντά όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ. Και έχω τα δύο ταξίδια μέσα σε αυτά, έτσι. Δεν είναι εύκολο πάντα αυτό. Καθόλου εύκολο θα έλεγα. Ναι. Ειδικά στην αρχή της χρονιάς που αναζητείται και ο ρυθμός. Ακριβώς. Θα αναζητεί το ρυθμός. Είναι, ξέρεις, πολλοί λένε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε, λέει, Νοέμβρη ή Φλεβάρη να νιώθεις κούραση και τέτοια, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν παίζεις 7 μάτς με 2 ταξίδια σε 7 μέρες με 2 ταξίδια, δεν βγει ούτως ή άλλως έρχεται κούραση. Mm. Δεν έχει να κάνει μόνο με το σωματικό, έχει να κάνει και με το σωματικό και με το πνευματικό. Mm. Και να διαχειρίσεις καταστάσεις και συναισθήματα, είναι όλα αυτά μέσα. Το οποίο βέβαια απ' την άλλη για μένα ούτως ή άλλως πρέπει να συμβεί στην ΑΕΚ και να το μάθει, γιατί 2 χρόνια πήγε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα το βρει μπροστά της. Όχι τόσο σε ρημάτς πια και τόσο κοντινά ταξίδια. Αυτό δεν γίνεται. Άμα δουν και κάποιες ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων του Champions League, δεν είναι ότι παίζουν εβδομάδα με εβδομάδα. Αλλά ναι, σε ρημάτς όμως θα βρει. Δηλαδή, θα βρει, ας πούμε για παράδειγμα, κοίταγα το πρόγραμμα. Ναι. Μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, η ΑΕΚ επιστρέφει και έχει Σαββατοκύριακο ΑΕΚ Ολυμπιακός, μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκό μάτς. Και μετά και Σαββατοκύριακο Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ακριβώς. Απλά εκεί θα έχει προηγηθεί η διακοπή εκεί, όπως πολύ εύκολα. Σωστά. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα θα έχουν διεθνείς βέβαια αυτές οι ομάδες. Ακριβώς. Θα έχουν διεθνείς, δεν ξέρω που θα είναι ο Πινέδα και ο Πιζάρο, αν θα είναι στο Μεξικό. Ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία στο Τρέντα τον Πάγκο. Οτιδήποτε, ναι. Οι Έλληνες διεθνείς, Βίντα στην Κροατία και ούτω καθεξής, δεν ξέρω εγώ. Ακριβώς. Θα έχει. Ιράν. Ναι, θα έχει 8 παραπάνω, ίσως άτομα που θα τους λείπουν.
Ωστόσο, αντικειμενικά μιλώντας, θα είναι τουλάχιστον από διακοπή και θα είναι μια έτσι, εβδομάδα που την περιμένεις και μπορείς να την προγραμματίσεις από τώρα, έτσι, ναι. Ναι, ναι. Το θέμα για μένα σε αυτά τα μάτια είναι πιο πολύ να διαχειριστείς τα συναισθήματα. Είτε είναι αυτό, είτε προκληθεί, ξέρεις, μια πολύ μεγάλη νίκη, μια ήττα, και στα ενδιάμεσα να πέσει τα ντέρμπι που λέμε. Ναι. Είναι το θέμα πώς θα καταφέρνεις να διαχειριστείς αυτά τα αποτελέσματα και να φτιάχνεις την, να αλλάζεις το τσιπάκι, ας πούμε, από το ένα μάτσο στο άλλο. Από την άλλη είναι πολύ καλό που έχει τρία σερί σπουδαία μάτς. Γιατί, ξέρεις, θα δουλεύεις στο ίδιο level. Είναι, για μένα θα ήταν πιο αρνητικό, να το πω έτσι, να έπαιζε, ξέρω εγώ, πες ότι μπορεί να έχει τη City που λέει ο λόγος, έτσι. Mm. Ή την Bayern, ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη τόσο μεγάλη ομάδα, γιατί θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλη ομάδα στον όμιλο Champions League, αν τα καταφέρει και προκριθεί, για να θυμόμαστε και τι λέμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πίσω στην κούρσα για, για τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Θα ήταν πιο δύσκολο αν έπαιζε τον Πανετολικό, ας πούμε, τον Πανσεραϊκό. Mm. Ξέρεις, φεύγεις από ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και πρέπει να πας μαλακά σε ένα παιχνίδι το οποίο, όπως και να έχει, το μυαλό δεν μπορεί να πάει εύκολα. Σωστά, σωστά. Από τη μία, η μία από το νομίσματος σωστά είναι αυτή που περιγράφεις, η άλλη από το νομίσματος είναι πόσο εύκολο είναι να αλλάξεις από την Τετάρτη στην Κυριακή, όταν και τα δύο μάτς είναι τόσο κορυφαία και τόσο σημαντικά. Δεκάδες. Ναι, 10 παίχτες ή 9. Έτσι ακριβώς. Δεν θα πας σε τέτοιο ρωτήσεων. Δεν θα πας σε τόσο μεγάλο, πιστεύω. Mm. Νομίζω ότι πρώτη φορά θα γίνει αυτό. Το λέγαμε και μαζί, το λέγαμε και χθες. Δεν μπορεί να γίνει τόσο, ξέρεις, με τόσα πρόσωπα που είπαμε. Απ' την άλλη είναι πολύ καλό αυτό που λέγαμε και χθες, αυτή η ομοιογένεια και το γεγονός ότι διατήρησε το 99% του ρόστερ της, 98 αν θες, και έφυγε ο Φράνσον, εκτός του Τζαβέλα, είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί δεν χρειάζεται, πώς θα το πω, αυτό που λέμε, να προσαρμοστεί στα δεδομένα των επιθυμιών των αγωνιστικών του coach ή ομάδα. Αυτοί που είναι πίσω τα ξέρουν όλοι. Και τον τρόπο σκέψης του και τον τρόπο που αγωνίζομαστε και πώς τα ζητάει και τι ζητάει ο coach. Οπότε είναι λίγο πιο ομαλό, γι' αυτό και λέγαμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να διατηρήσει το ρόστερ όπως έχει και να το ενισχύσει. Τα έχει καταφέρει, πλην όμως περιμένουμε και για ένα στόχο να δούμε αν θα γίνει, ξέρεις. Mm. Θα έχουμε πει αυτά, να μην τα ξαναλέμε. Mm. Πάντως επίσης θα έχουμε πει, το επαναλαμβάνω απλώς γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε αν ο Λιβάη την Τετάρτη μπορεί να παίξει ή μπορεί να είναι στην αποστολή. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει χωρίς ο Λιβάη στο μάτς αυτό. Ναι. Διότι είναι ένα τράβηγμα στο τετρακέφαλο και δεν είναι τα μικρά, δεν είναι κλάση που θέλει ένα μήνα, ας πούμε, μίνιμουμ. Αλλά και πάλι μπορεί να του κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Δηλαδή, αν ρισκάρει να παίξει εφόσον δεν θα είναι στο 100%, μπορεί να τον πάει πίσω δύο μήνες μετά. Ναι. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν νομίζω εγώ ότι θα είναι διαθέσιμος και θέλω, δεν θυμάμαι. Το ψάχνουμε αυτές τις ώρες που μιλάγαμε πριν, ώρες, αυτά τα λεπτά, αν δίνεται να κάνει και μια αλλαγή στην Ευρωπαϊκή της Λίστα λόγω τραυματισμού. Ναι. Αυτό δεν θυμάμαι. Ναι. Ώστε να δούμε το Φανφέρτ, ας πούμε, να μπαίνει στην αποστολή, αντί του Λιβάη Γκαρσία για το μάτσο με την Ανβέρπ, επαναλαμβάνω, έτσι μόνο. Σωστά, γιατί μετά μπορείς να τις κάνεις αλλαγές για τη φάση των ομίλων. Αυτό δεν θυμάμαι. Θα το κοιτάξουμε, νομίζω ότι έχει δικαίωμα μιας αλλαγής όταν προκύπτει τραυματισμός. Δεν αποκλείω, αν είναι έτσι τα πράγματα, να το κάνει ο Ματίας Αλμέιδα. Ναι. Γιατί επαναλαμβάνω, για μένα μου μοιάζει πολύ δύσκολο έως ανέφικτο να προλάβει ο Λιβάη Γκαρσία. Μακάρι, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Το είδαμε νομίζω και στο πρώτο μάτς, στα λεπτά που αγωνίστηκε, ήταν μέσα στις τρεις από τις τέσσερις σπουδαίες φάσεις του πρώτου μηχρόνου της ΑΕΚ. Η τετάρτη ήταν τον Πινέδα. Mm-hmm. Οπότε προφανέστατα μακάρι, αλλά ξαναλέω, δεν μου μοιάζει εύκολο να γίνει αυτό. Η ΑΕΚ θα πάει με πόνση εκεί. Mm-hmm. Σίγουρα με πόνση. Ή τέλος πάντων με κάποιον άλλον εκ των διαθέσιμων. Πως είναι ο Αραούχο, θυμίζω ότι πέρυσι για παράδειγμα η ΑΕΚ όταν έλειπε ο Λιβάη Γκαρσία. Πιο μπερκορυφή, Αραούχο από πίσω. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Αυτό έκανε. Έβαζε τον Τζούμπερ στην κορυφή και τον Αραούχο από πίσω και αλλάζανε πολλές φορές τη διάρκεια του μάτσα. Ναι, ναι. Οπότε να το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Είχε αποδώσει, είχε λειτουργήσει, δεν αποκλείεται, το ξαναχρησιμοποιήσει ο coach γιατί το ξέρει τι παίχτες. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως. Γιατί υπάρχει και ο Πόλσε πλέον. Πέρυσι δεν υπήρχε ο Πόλσε. Σωστά. Που είναι ένα φόρ με τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίζει ο Ματίας Αλμέιδα. Αν είχε και περισσότερο ρυθμό και περισσότερα μάτια, είχε απειλήσει ακόμα περισσότερο την Adverb. Θυμίζω όμως ότι πήρε και δύο κεφαλιές από τα αγόρια εκεί. Το γύρισε 5-3-1 ο Φαμπόμελ. Αν κατάφερε κάποιος να πάρει δύο κεφαλιές, αυτός ήταν. Mm-hmm. Μία που πήγε ψηλά και μία που την έκανε ανάποδη και την έβγαλε ο Μπουτέζ. Ωραία, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.